Εννοείται να τους καλημερίσουμε. Λοιπόν, Μπάμπης Παπαναγιώτου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο ντύσιμο. Oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μοντέρνος, όντως. Αντώνης Ραυτόπουλος, μοντέρνος επίσης. Καλώς ήρθες, λιτός και απέριτος. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Η απλότητα είναι η υπερπτουσία της ομορφιάς. Βέβαια, πάντα εκτιμάται. Σανέλ. Βέβαια. Θα ξεκινήσουμε με τον Μπαμπή. Βέβαια, ό,τι πεις. Λοιπόν, θα ρωτήσω εγώ τον Μπάμπη, θα ρωτήσει εσύ τον Αντώνη. Τα ρωτάμε ελεύθερο διάλογο, δεν είναι πολιτική εδώ. Υπάρχει δημοσκοπικά, καταγράφεται η πλειοψηφία τη κοινωνία να είναι υπέρ τη λειτουργία των μη κρατικών ΑΕ. Όμω υπάρχει και επίση ένα νούμερο το οποίο είναι άξιο αναφορά και σχολιασμού. Ένα 70% στι ηλικίε των νέων που στέκεται απέναντι. Και στέκεται απέναντι, εγώ τώρα ρωτάω, να μου πει ποια είναι η δική σου ερμηνεία. Δεν το έχει εξηγήσει καλά η κυβέρνηση ή έχουν καταλάβει οι νεαροί, οι νεαρές και δεν το θέλουμε εμείς αυτό καθόλου. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο ξέρουν ακριβώς τι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι. Μένοντας στα ευρήματα, τα δημοσκοπικά, τι διαπιστώνει κανείς. Τα μεν παιδιά είναι εναντίον και οι γονείς τους είναι υπέρ. Κυρίως παππούδες τους, θα έλεγα. Όχι, οι γονείς. Αν βάλεις τα 55, 45, 65, ας πούμε. Όχι, το 51% εκεί είναι υπέρ, τουλάχιστον, σύμφωνα με την οποία όλοι του. Οι γονείς τώρα μήπως μετράνε περισσότερο το οικονομικό κομμάτι από ότι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο, εντάξει, βεβαίως συνυπολογίζεται οικογενειακά εισοδήματα, αλλά έχει άλλες προτεραιότητες. Νομίζω ότι αυτά θα τα ξεκαθαρίσει η ζωή. Mm-hmm. Και με αφορμή αυτό να πω κάτι γενικότερο το οποίο βλέπω. Η κυβέρνηση έχει παράγει μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο, κάνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Δηλαδή έχουν αλλάξει ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα στην πράξη. Άρα χρειάζεται ένα βάθος χρόνου προκειμένου να δούμε τελικά πόσο καλό είναι ή πόσο κακό είναι κάτι. Πόσο λειτουργεί και αποδίδει ή πόσο τελικά ήταν μια ωραία άσκηση επί χάρτου, η οποία όμως στην πράξη δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όταν λήξει και το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα πράγματα θα απλοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδια τη ζωή. Μάλιστα. Και αν απαντηθούν, εγώ δεν έχω ακούσει ένα σοβαρό επιχείρημα. Τι έχει να φοβηθεί ένας φοιτητής δημόσιου πανεπιστημίου? Δεν μπορώ κι εγώ να το καταλάβω. Από έναν φοιτητή. Μιλούν για την ελάχιστη βάση. Μα την ελάχιστη βάση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχε καταψηφίσει. Αλλά πέρα από αυτό. Όχι, πέρα από αυτό. Σωστό. Την είχε καταψηφίσει. Και τώρα ζητάει μεγαλύτερη ελάχιστη βάση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Είναι αντιφάσεις, οι οποίες όμως πατάνε πάνω σε υπαρκτά προβλήματα. Το δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί να φοβηθεί? Εάν εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή του και έχει και ένα κίνητρο από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που να δούμε και τώρα ποια θα έρθουν. Γίνεται μια κουβέντα, χωρίς να είναι ακόμα καθαρό το τοπίο, ποια πανεπιστήμια θα έρθουν, τι είδους πανεπιστήμια θα είναι αυτά και τι είδους σπουδές και πτυχία θα παρέχουν. Από όσα πάντως έχουν μέχρι τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικά παραρτήματα αυτά. Να τα δούμε. Ακούω και εγώ διάφορα, ναι, τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Αν δεν τα δούμε στην πράξη όμως, κάνουμε μια κουβέντα στον αέρα. Ναι. Και συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα να κάνουμε κουβέντες στον αέρα. Γιατί? Μας αρέσει. Ναι. Πάμε και στον Αντώνη. Πάμε στον Αντώνη. Παρουσίασε και ο. Έλα. Όχι, επειδή βάλεις ένα ερώτημα. Ναι. Θες να το θέσεις και στον Αντώνη αυτό. Ποιο ερώτημα για τη βάση? Όχι. Α. Τα επιχειρήματα τα σοβαρά απέναντι στην υπόθεση μη λειτουργία μη κρατικών ΑΕ. Ναι. Να σου βάλω στο σχολιασμό, αν μου επιτρέπεις μισό λεπτό. Χθες είχαμε εδώ τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και είπε κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Μπορεί να το ξέρεις και ο Μπάβης. Εγώ με τη Μιλένα δεν το γνωρίζαμε. Μεταπτυχιακά στην Κίνα. Και έσοδα για το Πανεπιστήμιο Πατρών από εκεί. Δηλαδή, εκατομμύρια. Βγάζει λεφτά από εκεί το Πανεπιστήμιο, συντηρεί ένα κομμάτι δηλαδή του προϋπολογισμού του. Υπάρχει και διαφορετική ιστορία τα μεταπτυχιακά και διαφορετική τα προπτυχιακά. Μέσα στην παιδεία είναι που δεν είναι δωρεάν. Είναι έτσι, στο ευρύτερο πλαίσιο. Μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τους φοιτητές είναι ότι αυτό που φοβούνται και ευλόγως έχει μια βάση είναι ότι
δημιουργούνται φοιτητές δύο ταχυτήτων. Αυτοί που έχουν χρήματα θα μπορέσουν να σπουδάσουν το αντικείμενο που θέλουν, γιατί μπορούν να πάνε ιατρικοί με 9.000 μόρια. Και τώρα, με 9.000 μόρια. Με 9.000. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Ποιος το λέει αυτό? Κάποιος το νομοσχέδιο. Μια ιατρική. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θεωρητικά είναι έτσι. Στην ιατρική. Θεωρητικά είναι πρακτικά. Έχει ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Πιστεύεις εσύ ότι μπορεί, αν φτιαχτεί η ιατρική στην Ελλάδα από κάποιο παράδειγμα, θα δεχτεί να πάρει μαθητές οι οποίοι είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να τελειώσουν την ιατρική και αν την τελειώσουν ότι θα δουν δουλειά? Αν φτιαχτεί ιδιωτικό παράρτημα στην Ελλάδα, δεν θα κοιτάξει το βαθμό, θα κοιτάξει το χρήμα που θα κερδίσει. Ωστόσο, Αντώνη μου, αυτοί οι φοιτητές που λες, φεύγουν και για έξω. Έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και για έξω. Δεν περιμένουν το ιδιωτικό παράρτημα. Αυτός, λοιπόν, απλά θα καθίσουν τα λεφτά εδώ. Αυτό είναι επιχείρημα αποτυχίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αυτός που έχει τα χρήματα δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Θα πάει στο εξωτερικό, θα πάει και σε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν θα έρθει ούτε το Cambridge, ούτε το Yale, ούτε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Δεν γνωρίζω ποια θα. Δεν το έχουν κάνει πουθενά στην Ευρώπη, γιατί να το κάνουν σε εμάς? Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες στις οποίες υπάρχουν παρατήματα κάποιων από αυτά τα πανεπιστήμια. Κάποιες χώρες, κάποιων πανεπιστήμιων. Ας ελπίσουμε. Δεν είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα γίνει μια ακαδημαϊκή άνθηση στη χώρα μας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό που φοβούνται οι φοιτητές, και εγώ το ακούω, είναι από τη μία το γεγονός ότι θα απαξιωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί πλέον η παιδεία θα μπει σε ένα πλαίσιο κερδοφορίας, σε ένα πλαίσιο προϊόντος και όχι σε ένα πλαίσιο γνώσης, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, μην παραγνωρίζουμε και το γεγονός της αντισυνταγματικότητας. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω στην αντισυνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου πλέον του κράτους. Και πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω και αυτό που λένε και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι η πρεμούρα της κυβέρνησης, γιατί δεν περίμενε ένα χρόνο να γίνει συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, με την οποία μπορεί εγώ, ας πούμε, προσωπικά να διαφωνώ με την συγκεκριμένη αναθεώρηση, αλλά είναι η ορθή οδός. Και έχουν περάσει 40 χρόνια, ας πούμε. Γιατί δεν μπορούσα να περιμένω ένα χρόνο παραπάνω. Επίσης, γιατί όχι. Σε αυτό το ερώτημα που βάζεις, το βάλει ζωή, όπως είπες. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του κ. Μάντζιου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κατάλαβα, δεν έχει καμία διάθεση να ψηφίσει, να συνενέσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Σε αυτό ακριβώς που λες, φαίνεται και ότι η αντιπολίτευση δεν έχει μια συνεκτική γραμμή. Γιατί είναι είναι αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κατά της ουσίας του νομοσχεδίου, αλλά από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κατά της ουσίας του νομοσχεδίου, είναι κατά της διαδικασίας που ακολούθησε η κυβέρνηση. Δεν είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και αυτό είχαμε και τη μεγάλη ροχή. Ένα ερώτημα σε αυτό που είπες και αμέσως πάμε. Έρχομαι. Με τον Αντώνη μπορώ να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει μια λογική. Εάν το δημόσιο πανεπιστήμιο βγάζει καλούς γιατρούς που βγάζει, τι έχει να φοβηθεί από ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, το οποίο ή θα βγάζει καλούς γιατρούς, οπότε... Όχι απαραίτητα. Μισό λεπτάκι. Mm-hmm. Λέω, ή θα βγάζει καλούς γιατρούς, οπότε θα βοηθήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια να γίνουν καλύτερα, ή θα βγάζει απλώς τύπους, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να ασκήσουν ιατρική, γιατί έχουμε εστιάσει σε αυτό, και να σταθούν στην αγορά εργασίας, οπότε δεν έχουν πραγματικά να φοβούνται τίποτα. Όταν την ίδια στιγμή έχεις πτυχία από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μια σειρά άλλων πανεπιστήμιων τέτοιων, για τα οποία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δηλαδή να φοβηθεί το καλό δημόσιο πανεπιστήμιο έναν φοιτητή, ο οποίος θα βγει, αν θα βγει, γιατί για μένα με τα λεφτά δεν μπορείς να αγοράσεις ένα πτυχίο με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Έχετε πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δείτε πώς παίρνουν πτυχία? Βεβαίως. Σε. Βεβαίως. Ιδιωτικό, είπες. Ξέρω και ποια επαγγελματική συνέχεια είχαν. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχει πρόταση, θες να πάρεις το πτυχίο ή να πάρεις το πτυχίο. Και έτσι βγαίνει η τιμή, η τελική, η σούμα. Μα και πάλι κάνεις έναν λάθος. Πες ότι γίνεται έτσι. Εγώ απλοποιούμε πάρα πολύ. Δεν είναι. Πες ότι γίνεται έτσι. Αυτός που θα το πάρει το πτυχίο έτσι, μπορεί να σταθεί στο ΕΣΥ? Όχι, μπορεί να σταθεί στο ΕΣΥ. Άρα λοιπόν. Αλλά μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν δίνουν έτσι πτυχία ιατρικής, παιδιά. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Εγώ σου λέω ότι το αγοράζεις κανονικά. Ιδιωτικά είπες. Όχι η ΕΚ. Εγώ γι' αυτό. Μπορείς να σταθεί στην αγορά εργασίας. Μπορεί να πάει δίπλα στο γιατρό που έχει βγει από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και να είναι καλός και να είναι ανταγωνιστικός. Δεν μπορείς να σταθείς σε νοσοκομείο, αλλά μπορείς να σταθείς στην αγορά εργασίας. Γιατί τα πτυχία
θα είναι το ίδιο. Το πτυχίο που θα πάρει ένας φοιτητής από την ιατρική που θα μπει σε δημόσιο πανεπιστήμιο και θα έχει γράψει 19.000 μόρια, θα είναι το ίδιο πτυχίο που θα πάρει ένας φοιτητής που θα μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο με 9.000 μόρια. Πες ότι στέκεται στην αγορά. Ναι. Ανοίγει ιατρείο. Τι τύχη έχει. Τι τύχη έχει. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα μετά. Αλλά είναι πρόβλημα και του αντικειμένου. Είναι πρόβλημα και της δημόσιας υγείας όσο θα ασκεί το επάγγελμα. Και του κάθε επαγγέλματος. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Αυτή που κάνουμε τώρα. Το ξέρω. Και αυτό που λες πάντως, για να επισημάνω κάτι, λες θα είναι το ίδιο πτυχίο με κάποιον σε ένα ιδιωτικό, το σε ένα μη κρατικό στην αγορά. Συνέβαινε, να σου θυμίσω, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν είχαμε ελάχιστη βασή εισαγωγή. Θυμίζω εγώ το παράδειγμα που βάζω, το μαθηματικό Αθηνών με το μαθηματικό της Άμμου. Ναι. Δηλαδή έμπαινε ο Παπαναγιώτος στο μαθηματικό Αθηνών με 18 και έμπαινα εγώ στο μαθηματικό της Άμμου με 3. Με 3. Και θα παίρναμε και δύο πτυχίο. Ενδεχομένως θα ήταν πιο δύσκολο για μένα, αλλά μπορεί, ναι, αν καθόμουν 25 χρόνια, δεν το πέρα το πτυχίο. Έβγαινε κάτω από άλλο πλαίσιο, από ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα, ναι. Εσύ, Αντώνη. Μα εντάξει. Μαθηματικοί θα ήμασταν και δύο. Και οι δύο μαθηματικοί, λοιπόν, θα ήμασταν. Θα είχαμε καμία σχέση στη δουλειά μας. Θα βγαίνατε από γιατί, ένα πανεπιστήμιο. Γιατί άμα κάνατε 30 χρόνια μπορεί να αποκτούσε μια επιτυχία. Αν έκανα 35 εξάμηνα από αυτό. Αν έκανα 35 εξάμηνα, θα το έπαιρνα. Εντάξει. Οκ. Θα το πάω σε αυτό. Θα βγαίνατε από. Με τα ιδιωτικά σχολεία το ίδιο πρόβλημα που υπάρχουν και που στέλνουν. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι η ίδια βαθμίδα εκπαίδευση. Μα δεν είναι η ίδια βαθμίδα, αλλά δεν υποβαθμίζουν. Δεν υποβαθμίζουν και αυτά τη δημοσιογραφία. Δεν γίνεται 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μα ενοχλούν όλα ή δεν μα ενοχλεί τίποτα. Εμένα προσωπικά με ενοχλούν όλα τα ιδιωτικά. Αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ και αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ιεραρχούμε και λίγο ότι μας ενοχλεί περισσότερο. Όλοι πάνε στα ιδιωτικά. Αυτό τα λέω. Αλλά να κάνουμε ένα συμπέρασμα. Βεβαίως, βεβαίως. Για να ακούσουμε και τους δύο. Βεβαίως, ναι. Για μένα το κακό είναι, ας πούμε, το ότι λειτουργούσαν τα ιδιωτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λίγα κλπ. Δυστυχώς δεν βοήθησαν τα δημόσια σχολεία να γίνουν καλύτερα. Ναι. Προσέξτε, σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ελπίζω να μην ισχύσει το ίδιο και εκεί. Χρησιμοποιείς προφανώς το πιστήριο της εξέτασης PISA του ΟΧΣΑ, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπου δηλαδή, οι επιδόσεις μας εκεί είναι χαμηλές πολύ. Που εισπράττουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί όλοι έχουμε στον κύκλο μας ανθρώπους που τα παιδιά τους πάνε είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά σχολεία. Βεβαίως. Μπορεί κανείς να διακρίνει ποιοτικές διαφορές. Αλλά εγώ με ενδιαφέρει η δημόσια παιδεία. Δεν βλέπω ότι η δημόσια παιδεία γίνεται καλύτερη από αυτό. Και είναι ίσως η πιο σοβαρή κριτική που έχει γίνει. Είναι γιατί δεν ξεκινάει η μεταρρύθμιση από την πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρότι το ρεπορτάζ λέει ότι πάμε για μεγάλες αλλαγές από την επόμενη χρονιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρουμε πώς μπήκε το κάρο μπροστά από το άλογο. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Αντώνη, συγγνώμη, πριν το τοποθετηθείς και ένα ερώτημα για να το συνολικά να τοποθετηθείς, θα το κάνω από πριν αυτό. Είπες ότι είναι δωρεάν η φοίτηση. Να ρωτήσω, αυτό ισχύει στα δημόσια ή ισχύει και για τα παιδιά τα οποία φοιτούν μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή τα παιδιά που είναι μακριά από την Αθήνα, μακριά από την Πελοπόννησο, μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχει ένα κόστος. Αυτό θέλω να σου πω. Ως πρώην φοιτητής, ένα κόστος που αναλαμβάνει η οικογένεια και ο φοιτητής το επόμενο. Δεν το αναλαμβάνει το δημόσιο. Άρα ισχύει το δωρεάν και για αυτούς τους φοιτητές. Όχι, φυσικά. Γιατί. Επειδή είπες για δωρεάν, αυτό λέω. Ναι, στο ακαδημαϊκό πλαίσιο είναι δωρεάν. Η ζωή γενικά δεν είναι δωρεάν. Δυστυχώς μακάρι να ήταν. Και μακάρι να μπορούσε. Εσά, βέβαια, ο Στέφανος Κασελάκης χθες. Επί δύο. Επί δύο όλα. Επί τι? Επί δύο. Επί δύο όλα. Κάτσε, γιατί το είπαμε να τοποθετηθεί, συγγνώμη, και τον διακόψαμε. Έλα, Αντώνη. Ναι, και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του Πανεπιστημίου. Το πόσες εστίες, ας πούμε, μπορεί να παρέχει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάζουν στην πόλη που δεν είναι υπό διαμονή. Και να μην είναι άβατα. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όχι, δεν είναι μια άλλη. Είναι γιατί δεν μπορεί να μείνουν τα παιδιά. Δεν ξεκινάμε την κουβέντα για τα άβατα. Ποιο είναι άβατο? Ένα πανεπιστήμιο που είναι άβατο. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό. Οι εστίες μας χωρίς του Ζωγράφου μέχρι προσφάτως ήταν το άντρο. Τον με τα μάτια μου. Εντάξει. Κάνανε από εκεί, Αντώνη μου, ποινικούς. Τώρα τα κάναμε. Συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος έκανε κανένα. Δεν κανόνασαν μια πραγματικότητα ετών, πολλών. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει. Και εξυπηρετούσαν χιλιάδες φοιτητές που είχαν όντως ανάγκη, δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Καταρχήν, τώρα στο νομοσχέδιο. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, με συγχωρείς, που ήμουν στο Ρέθυμνο, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, εξυπηρετούσε 100 άτομα
Η φοιτητική αιστεία. Και μιλάμε για τα καλά χρόνια. Και μιλάμε για τα καλά χρόνια. Λόγω χωρητικότητας. Λόγω ότι δεν είχαν τις εγκαταστάσεις. Και μήπως κάποιοι τις είχαν χαλάσει εγκαταστάσεις. Όχι. Πώς όχι. Είχα και φίλους στην αιστεία, δεν είχαν χαλάσει τίποτα. Αν πας στον προγράφο, τα μισά είναι χαλασμένα, παιδιά. Είναι σπασμένα. Άμα πας. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για πανεπιστήμια, τα οποία έχουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και εξυπηρετούν και βοηθάνε παιδιά που δεν μπορούν να μείνουν στην εκάστοτε πόλη, σε πολύ μικρό αριθμό. Είναι και αυτό ένα πλαίσιο. Και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της απαξίωσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όπως εντάσσεται και το θέμα της υποχρηματοδότησης. Δεν γίνεται από το 2009 μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο να έχει μειωθεί κατά 70% και εμείς να μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ας φτιάξουμε πρώτα το δημόσιο και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσουμε και στο ιδιωτικό. Και αν αυτό θα συνεισφέρει τελικά στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το 9 προμνημονίων με τη σημερινή κουβέντα είναι λάθος. Είναι, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με αυτή που υπήρχε. Όμως, είπε ο Γιώργος κάτι προηγούμενο. Πόσο δωρεάν είναι. Σε αυτό βάζεις μέσα τα φροντιστήρια για να μπεις. Α, περίμενε, έχω και καλύτερο. Ανατρέφω εγώ τα στήρια. Ξέρεις ότι υπάρχουν φροντιστήρια. Το ξέρεις. Φροντιστήρια για φοιτητές. Για να πάρουν το πτυχίο τους, πληρώνουν φροντιστήριο. Στην νομική, στην αυτή και τα λοιπά. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και συγγράμματα πληρώνουν, δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή το είπες, νόμι Μπάμπη, για να έχουν μια εικόνα όσους μας παρακολουθούν και όσες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΑΛΚΟ για τη ΓΕΣΕΕ, το φροντιστήριο κάνει το 100% των μαθητών του Λυκείου, 80% των μαθητών του Μασίου, 12% των μαθητών του Δημοτικού. Και κάθε οικογένεια ξοδεύει κατά μέσο όρο 500 ευρώ για νησιωτική διδασκαλία το μήνα και μία στις τρεις οικογένειες πληρώνει πάνω από 750 ευρώ. Πόσο δωρεάν είναι αυτή η παιδεία λοιπόν και πόσο δωρεάν είναι αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πόσο είναι. Αυτά είναι στοιχεία πραγματικά. Άρα για να το διορθώσουμε πρέπει να το ιδιωτικοποιήσουμε ή να βοηθήσουμε. Όχι βέβαια, να σπάσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε να λειτουργεί σε πιο ανταγωνιστικές συνθήκες. Γιατί το έλεγα και χθες εδώ με τα παιδιά. Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα και έρευνα από τα οποία τα πανεπιστήμια μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα και να αυτοχρηματοδοτούν. Όπως και τον Πατρό, το πανεπιστήμιο. Παράδειγμα, βεβαίως. Το οποίο μας το είπε ο ίδιος ο Πρίτανης χθες. Και σας είπα και το παράδειγμα χθες με την Ιατρική Θεσσαλονίκης. Το ξενόγλωσσο τμήμα έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ιατρική Θεσσαλονίκης να έχει το πιο σύγχρονο αμφιθέατρο σε όλο τον κόσμο. Καλό είναι πάντως να ακούμε και τους φοιτητές, για να τους ακούμε. Όταν τους ενημερώνουμε σωστά, να τους ακούμε. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 10.000 θέσεων σε φοιτητικές αιστείες, σύγχρονες κτλ. Αυτά, γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε και μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω πάλι, Αντώνη, γιατί το δαιμονοποιούμε τέλος πάντων, προτού δούμε και ακριβώς και τα κριτήρια και τα πανεπιστήμια. Γιατί μπορεί να φτάσουμε στην εφαρμογή και να είναι λίγο αργά τότε. Όχι, πες αυτό που ήθελες να πεις για τους φοιτητές. Όχι, να ακούμε και τους φοιτητές που από τη μία βλέπουμε ότι πλημμυρίζουν τους δρόμους της Αθήνας και κάθε πόλης όταν διαδηλώνουν ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις που τις σχολιάσαμε και προηγουμένως. Η πλειοψηφία των νέων, οι πρωταγωνιστές αυτού του νομοσχεδίου στην τελική είναι ενάντια στο συγκεκριμένο νόμο πλέον. Η κυβέρνηση δεν τους άκουσε, δεν τους κάλεσε στη Βουλή από τη μία. Από την άλλη, όταν πήγαν και αυτοί να διαδηλώσουν, είδαμε τι έγινε προχθές, ανοίξανε κεφάλια νέων ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι αντιμετώπιση των φοιτητών και αντιμετώπιση σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως ισχυρίζεται, θέλει να τους βοηθήσει με το συγκεκριμένο νόμο. Μάλιστα. Μπάμπη, εγώ δεν κλείνουμε δεν με το επίλογο σου. Δίκη προθέσεων. Είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά είχαμε μεγαλύτερες από το παρελθόν. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν ήταν εκεί. Συν το ότι σε αυτές τις κινητοποιήσεις είδαμε και ηλικίες οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με τους σε τίποτα με τους φοιτητές. Ναι, δεν τα υποτιμώ καθόλου. Μπορεί βέβαια να στηρίζουμε τους φοιτητές, έτσι, ναι. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές είναι στον δρόμο. Ένα κομμάτι των φοιτητών είναι στον δρόμο. Και ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι των φοιτητών ήταν σε εξετάσεις που γινόντουσαν ή στην προσπάθειά τους να μην χάσουν το εξάμεινο. Κλείνοντας όμως, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει από τις σημερινές εφημερίδες.
υπάρχει μια συνέντευξη του κυρίου Κοντονή στην Απογευματινή. Και υπάρχει και ένα ρεπορτάζ. Πρέπει με τον κύριο Κοντονή. Στο πρώτο θέμα. Γιατί όχι. Υπουργό Κοντονή. Καλά, από την προηγούμενη εβδομάδα. Υπουργό Δικαιοσύνη. Ο κύριο Κοντονή για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργό Δικαιοσύνη ήταν την επίμαχη περίοδο. Και υπάρχει και ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα για την επιχειρηματική δραστηριότητα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίο όπω έχει πει. Τα αλλιευτικά. Τα αστακοκάραβα. Πώ τα λένε. Εγώ μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Έχουν περάσει πολλές μέρες αφότου υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα να δει τελικά τι γίνεται με το με την κατοχή ή συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες. Mm. Τελικά πόσες εταιρείες έχει. Γιατί δεν έχουμε πάρει μία επίσημη απάντηση από τον ίδιο, ενώ έχουν περάσει πολλές μέρες, και τελικά ποια άλλα παρακυκλώματα και παραϋπουργεία λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο εν γνώση και του κύριου Τσίπρα και παρήγαγαν τους ατυχείς χειρισμούς, τους οποίους ο κύριος Κούλογλου είπε ότι ήταν πολιτικές αποφάσεις. Είναι βαριές κουβέντες αυτές. Και επειδή αυτό είναι ένα χαίνον κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας, πρέπει να κλείσει. Να κλείσει για να μην διοριστούμε σε παρακατοικές λειτουργίες και αντιθεσμικές συμπεριφορές. Αντώνη, έχεις κάτι να πεις εσύ πολύ σύντομα για να κλείσουμε και να φύγουμε. Για τον Στέφανο Κασελάκη, επειδή αναφέρθηκε, ήθελα να πω ότι έχει γίνει ένα. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει ένα τεράστιο αυτογκόλ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο Στέφανος Κασελάκης έγινε πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να καταθέσει το πόθεν έσχες του. Αφού λέει και ο ίδιος ότι καθαρούς ουρανούς τραπέζι δεν φοβάται, θα έπρεπε να το έχει καταθέσει για να μην έχουμε τώρα τις αστραπές. Και να είχαμε ένα καθαρό ουρανό. Μένει να αποδειχθεί έτσι, γιατί δεν είμαστε. Πάντως αυτό που λέει ο Μπάμπης, δεν έχει αδικό. Εγώ καταλαβαίνω, δεν χρεώνει τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Σε ένα κόμμα είναι πρόεδρος. Δεν είχε λογιστές, δεν είχε δικούς να του πούν. Κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε υποχρεωμένος τώρα εδώ να κάνετε δήλωση που δεν έσχεσαι και να πείτε αν έχετε τέτοια εταιρεία θα πρέπει να φύγετε το ταχύτερο δυνατό. Είχε και ένα οικονομικό διευθυντή, ο οποίος ήξερε και τον έδιωξε. Κακή κακός. Γιατί τον έδιωξε. Δεν ξέρω, του το είπαν όμως θεωρείς, του Στέφανου Κασελάκη, ότι θα έπρεπε να το δηλώσει. Πληρώνει συνεργάτες, έπρεπε να το πούμε. Επειδή δεν ξέρω, για να σου πω ότι ο Τάδε του το είπε, το θεωρώ αδιανόητο να μην του το είπε κάποιος. Καλά, εσύ. Δεν τον έχουν δει κανένας πρόεδρο, εσύ όμως, τι να του πούνε. Σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, πάντων ορισμένοι. Μπάμπη και Αντώνη. Αντώνη και Μπάμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφη Κυριακή. Καλή σας ημέρα. Αντώνης Ραυτόπουλος, σήμερα ήταν μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, όπως λέει η Μιλένα. Μετά, τι πάμε. Μετά πάμε στους πολιτικούς μας, βεβαίως. Είναι όλοι εδώ, ωραιότατοι κύριοι. Είναι και το πολιτικό θερμόμετρο με το στερεότυπο που σας αρέσει. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι ψηλά. Το πεθάνω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους πολιτικούς μας.